Χθες αργά το βράδυ επέστρεψε από το Τόκιο στο Ηράκλειο η Ειρήνη Βασιλείου. Η Crete TV ήταν εκεί, την περίμενε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Είδα από κοντά την υποδοχή που έγινε στην Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια και βεβαίως έγιναν και οι απαραίτητες δηλώσεις με την Βασιλείου να τονίζει πως το Τόκιο δεν ήταν το τέλος για την καριέρα της και θα υπάρξει συνέχεια. Καλώς ήρθατε, παιδί! Ό,τι καλύτερο! Μπράβο! Ειρήνη Βασιλείου, καλώς όρισες! Καλώς σας βρήκα! Ταξίδι Οδύσσια από Τόκιο μέσω Ζυρίχης, Αθήνας και Ηράκλειο. Μετά από ένα μήνα περίπου επιστρέφεις σπίτι σου. Δεν ξέρουμε τι να πρωτορωτήσουμε. Είναι πολλά τα συναισθήματα της στιγμής και κοντά στους δικούς ανθρώπους. Έλειπα αρκετό διάστημα. Τώρα η αλήθεια μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό το συνέστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Ήταν μοναδική εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο θα το θυμάμαι, πιστεύω, για όλη μου τη ζωή. Και είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα. Σίγουρα το να έχεις δύο Ολυμπιάδες στο ενεργητικό σου είναι κάτι που λίγοι αθλητές το έχουν πετύχει και νομίζω αυτό κρατάμε και από τη δήλωσή σου, από αυτό που έγραψες στο Facebook. Δύο Ολυμπιάδες δείχνουν ποια είναι η πορεία που έχεις κάνει στον αθλητισμό. Ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχω καταφέρει και έχω πάει σε δύο Ολυμπιακούς. Απλά για να είμαι ειλικρινής, την πρώτη φορά ήταν πιο πολύ λόγο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάτι παραπάνω, κυνηγούσα κάτι παραπάνω από άποψη χρόνου, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτά έχει ο αθλητισμός, τώρα συνεχίζουμε. Η κούρσα αυτή σίγουρα που έκανες δεν ήταν αυτή που σε αντιπροσωπεύει. Αυτό που πολλοί ρωτάνε είναι πολύ μεγάλη η πίεση λόγω τέτοιων αγώνων και μπορεί να μην βγει ο πραγματικός εαυτός. Δεν νομίζω ότι, δεν ήμουν αγχωμένη να πω ότι είμαι στους Ολυμπιακούς αγώνες, ότι τα έχω βγάλει λίγο αυτό από το μυαλό μου. Απλά δεν βρέθηκα εκείνη την ημέρα, ήταν και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Δεν λειτουργήσα πολύ σωστά, δεν αντέδρασα σωστά. Ήταν λάθος. Βεβαίως το φεύγω με ψηλά το κεφάλι, γιατί κάποιοι ίσως το ερμήνευσαν λίγο διαφορετικά, σημαίνει μόνο φεύγω από το Τόκιο. Αυτό εννοούσα, ναι. Τώρα μην με ρωτάς για το μέλλον, θα δούμε. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, εκτός από την κούρσα, πήγε εκεί μια ολόκληρη αποστολή από την Ελλάδα. Πολλά παιδιά είχαν προβλήματα. Η συγχρονισμένη, παράδειγμα, Κολύμπης δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Ήταν η πιο παράξενη Ολυμπιάδα όλων των εποχών. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ περίεργες βασικά οι συνθήκες. Κάθε πρωί έπρεπε να κάνουμε τεστ, να είχαμε το άγχος ότι θα πάνε όλα καλά. Έπρεπε να ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί με ποιους να αναστρεφόμαστε. Το πιο δύσκολο ήταν βέβαια στο εστιατόριο, που έπρεπε να βγάζουμε τη μάσκα για να τρώμε. Και εκεί έπρεπε να τα κάνουμε όλα με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά εντάξει, για προσωπικά εγώ πρόσεχα πάρα πολύ, πήγαν όλα πολύ καλά και γύριζα, έφτασα βασικά εδώ πέρα υγιής. Είδατε, συναντηθήκατε με κάποια από τα παιδιά που πήραν μετάλλια από το Στίβο, για παράδειγμα με τον Τεντόγου, δεν ξέρω αν προλάβατε. Ναι, που ήμασταν μαζί με τον Μίλτο. Εντάξει, τι να λέμε, Ολυμπιονίκης, είναι κάτι τρομερό. Εγώ πιστεύω ότι το ίδιος ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει, το έχει πετύχει και το έχει πάρει έτσι χαλαρά, αλλά είναι τρομερή επιτυχία. Είναι ο χαρακτήρας που λένε όλοι ο cool, που είναι τέτοιος τύπος. Με το Λευτέρη τον Πετρούλια είχατε την ευκαιρία να συναντηθείτε? Ήταν... Ναι, συναντηθήκαμε και με τη Βασιλική και αυτός είναι, ο άνθρωπος είναι απίστευτος, είναι σταθερός και το χρήζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Παρότι ήρθαν όμως και μετάλλια τα οποία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ο Ντούσκος, πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά πιστεύω και σε άλλα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν μετάλλια, αλλά δεν δόθηκε η δυνατότητα, αλλά είναι αγώνες, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και μόνο η συμμετοχή εκεί πέρα και μόνο που έχουμε φτάσει εκεί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.